Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Τρίπολη της Αρκαδίας το Περιφερειακό Φόρουμ Πολιτών με θέμα ενέργεια και περιβάλλον, προοπτικές για την ανάπτυξη, το οποίο διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην ημερίδα αυτή συμμετείχαν το θέμα, ξαναλέω, ενέργεια και περιβάλλον, προοπτικές για την ανάπτυξη. Συμμετείχαν 5 ευρωβουλευτές, στελέχη της Task Force και ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου. Έχουμε τη χαρά για το θέμα να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Έλληνα Ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, που συμμετείχε στο συνέδριο. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Θα μας πείτε κάτι για τα πορίσματα που έβγαλε το συνέδριο και γενικά για το εάν υπάρχει συμμετοχή των επιχειρηματιών αγροτών της Υπαίθρου και ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα ποικίλουν ανάλογα με το ποιος αναλαμβάνει να μιλήσει για το θέμα. Προέκυψε ασφαλώς ότι υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες ενεργειακές στη χώρα μας, αυτό το γνωρίζουμε. Προέκυψαν όμως και οι αρνητικές πτυχές της μέχρι σήμερα ανάπτυξης των ενεργειακών πηγών, που δεν περιλαμβάνουν μόνο, αν θέλετε, τις αναποτελεσματικότητες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, προέκυψε και ήταν ομόθυμη η άποψη ότι δώσαμε εξωφρενικά πολλά λεφτά για επιδοτήσεις φωτοβολταϊκών, ενώ θα μπορούσαμε να περιμένουμε λίγα χρόνια και να έχουμε σοβαρή ανάπτυξη φωτοβολταϊκών με πολύ μικρότερο κόστος. Και τώρα βέβαια, επειδή οι επιδοτήσεις ήταν εξωφρενικές, έρχεται το κράτος και ανατρέπει την τιμολόγηση της ενέργειας. Δημιουργώντας ένα μικρό χάος σε αυτή την αγορά. Αλλά προέκυψαν και δυνατότητες. Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει, ας πούμε, μια καινούρια καλλιέργεια, η ελαιοκράμβη. Α, μάλιστα. Η οποία μπορεί να γίνεται με συμβολαιακή γεωργία και γίνεται, έχει ξεκινήσει αυτό στη χώρα μας, για να καταλήγει σε βιοκαύσιμο με πολύ καλύτερες αποδόσεις από το σιτάρι, στη Θεσσαλία για παράδειγμα, που αναπτύσσεται. Υπάρχουν δηλαδή και καινούργιες πραγματικές δυνατότητες παραγωγικών επιχειρήσεων, που πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει πολλές μικρές και μεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις, πολύ αποτελεσματικές, οι οποίες είναι και η μόνη μας ελπίδα για να τα καταφέρουμε να βγούμε από το διάξοδο στο οποίο είμαστε. Αυτό το λέτε, φαντάζομαι, από προσωπική σας εμπειρία. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν κάθεστε στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες και σας έρχονται κάποια mail, ας πούμε, από την Ελλάδα και σας λένε ότι ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Όχι, όχι. Στους τελευταίους μήνες κάνω μια προσπάθεια να τις αναγνωρίσω. Έχω λοιπόν επισκεφθεί πολλές περιοχές, πάνω από 15 νομούς το τελευταίο τετράμινο, και βλέπει κανείς συγκεκριμένες επιχειρήσεις όπου αναπτύσσονται και καινούργια επιχειρηματικά μοντέλα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια επιχείρηση στην Κατερίνη, στην Πιερία, που εμφανίζεται η έννοια της αγροτικής επιχείρησης με πολλούς αγρότες, πάνω από 300 αγρότες που κάνουν από κοινού μια επιχείρηση και καταφέρνουν όχι απλώς να παράγουν με συμβολιακή γεωργία, αλλά και να εξάγουν απευθείας χωρίς μεσάζοντες. Σε ποιον τομέα, αν επιτρέπετε, κύριε Σκυλακάκη? Ακτινίδια και επιτραπέζιο σταφύλι. Μάλιστα. Εξάγουν απευθείας στα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας τελειωμένο, τελικό, τυποποιημένο προϊόν, απολαμβάνοντας το σύνολο του, αν θέλετε, του κέρδους του ενδιάμεσου, του μεσάζοντα. Μάλιστα. Κύριε Σκυλακάκη, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Τι δυνατότητες τοπικής εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας αναφέρατε κάποιες από αυτές πριν λίγο υπάρχουν συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο γύρω από την ενέργεια και το περιβάλλον? Κοιτάξτε, καταρχήν εδώ πέρα δεν σας ανέφερα πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερα στην προκειμένη περίπτωση μια αν θέλετε πρωτοβουλία ανθρώπων που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, οι οποίοι
έχουν δουλέψει πολύ σκληρά, υπάρχουν επιστήμονες επικεφαλής αυτής της υπόθεσης και καταφέρνουν και αξιοποιούν βεβαίως και τις όποιες, τα όποια χρήματα σε επιρωτήσεις, αν θέλετε, τυποποιήσεις και όλα, στο τυποποιητήριο που έκαναν, προφανώς. Αλλά το κλειδί είναι ότι ενώνουν τις δικές τους δυνάμεις. Και νομίζω ότι η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε είναι, αντί να περιμένουμε όπως τα κλωσόπουλα τη μάνα με ανοιχτό το στόμα, τη μάνα Ευρωπαϊκή Ένωση να κατεβάσει χρήματα, τα οποία ή τους άλλους θα μειωθούν στα επόμενα 7 χρόνια αρκετά, διότι υπάρχει μία μείωση από 17 δις σε 14 των άμεσων ενισχύσεων των αγροτών για την επόμενη επταετία και κινδυνεύουμε στο ΕΣΠΑ να πάμε από τα 20 δις του προηγούμενου ΕΣΠΑ, που ακόμη δεν έχουμε προωθήσει βέβαια μεγάλο ποσό, στα 12 δις πάλι για την επόμενη επταετία. Οπότε πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις και επίσης να μοχλέψουμε τελείως διαφορετικά τα χρήματα. Εδώ ξέρετε τι κάναμε. Παίρναμε ας πούμε 100 εκατομμύρια ευρώ και λέγαμε εθνική συμμετοχή 10% και χρησιμοποιούμε όλα τα χρήματα της Ένωσης και πανηγύριζε μάλιστα κάποιοι ότι ελαχιστοποίησαν την εθνική συμμετοχή. Ενώ πρέπει να μοχλεύσουμε ιδιωτικούς πόρους και για κάθε 100 εκατομμύρια ευρωπαϊκά να φέρνουμε και 900 εκατομμύρια ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό είναι το κλειδί για το μέλλον. Σε μια εποχή μάλιστα που η Ελλάδα θα έχει πολύ δύσκολη πρόσβαση στην αγορά χρήματος για μια τουλάχιστον δεκαετία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σκυλακάκη και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε για να μας πείτε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις ελληνικής επιχειρηματικότητας, όχι κρατικοδίαιτης, αλλά ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Να σας πω, με χαρά θα το κάνω, γιατί εάν δεν βάλουμε τους παραγωγικούς Έλληνες μπροστά, και εννοώ τόσο οικονομικά όσο και από πλευράς αξιών, και αν δεν κινητοποιηθούν και πολιτικά, η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από το σημερινό αδιέξοδο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια ωραία Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Ευρωβουλευτή Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος συμμετείχε στο Περιφερειακό Φόρουμ Πολιτών στην Τρίπολη της Αρκαδίας με θέμα ενέργεια και περιβάλλον, προοπτικές για την ανάπτυξη.